Είσαι μαγιο ambitiosos. Ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα πίσω. Και στο προηγούμενο παιχνίδι. Ναι, ήταν ένα σετ το οποίο παίξαμε σχεδόν οριακά. Και γι' αυτό ήταν τόσο μεγάλη διαφορά και το πήραμε σχετικά εύκολα. Όμως αυτό που έχει σημασία είναι να παίρνεις τα τρία σετ, όχι το ένα. Θέλουμε διάρκεια. Η διάρκεια δεν έρχεται εύκολα. Και άμα προκύπτουν και τέτοια προβλήματα όπως το σημερινό με τον τραυματισμό της Χρυσάνθης, η ομάδα δεν είναι τόσο έμπειρη ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις. Και γι' αυτό και πιστεύω ότι μας κόστησε. Οι μισές κλαίγαν, οι άλλες μισές δεν ξέραν πού βρισκόντουσαν. Τέλος πάντων. Συμβαίνουν αυτά, είναι μικρά κορίτσια. Μέσα από τέτοια πράγματα ελπίζω να μην ξανασυμβούν ποτέ. Ποια είναι η εκτίμηση για τον τραυματισμό? Εμείς καθαρά είχαμε πει από την αρχή ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε όσο γίνεται καλύτερα την ομάδα, να βάλουμε δύο ομάδες τουλάχιστον κάτω από εμάς. Να έχουμε διάρκεια όσο γίνεται μεγαλύτερο στο πρωτάθλημα και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Στόχος είναι ξεκάθαρος, είπαμε, να τερματίσουμε και να είμαστε πάλι στην κατηγορία. Θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος. Η πρώτη εκτίμηση από τους τραυματιοφορείς είναι ότι είναι αρκετά σοβαρό το διάστημα και αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει στην ομάδα για αρκετό χρονικό διάστημα. Θα προσαρμόσουμε διαφορετικά τώρα τον τρόπο παιχνιδιού μας για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις συνθήκες. Τώρα έχουμε την συνέδρα μας στον Πορφύρα, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα μου πεις ποιο είναι εύκολο. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, όταν παλεύεις για να σωθείς. Και μετά, σε δύο εβδομάδες, ερχόμαστε πάλι Αθήνα και παίζουμε στην Πετρούπολη. Να είστε καλά.